Στι απαιτήσει των δανειστών προσαρμόζεται τελικά η ρύθμιση για τι 100 δόσει προαπαιτούμενο επί του οποίου υπήρξε συμφωνία στι μαραθώνιε συναντήσει μεταξύ τη ελληνική πλευρά και του κουαρτέτου τη Τρόικα μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Η ρύθμιση αναμένεται να έρθει προ ψήφιση στη Βουλή εντό των επόμενων ωρών σε ξεχωριστό άρθρο με τα άλλα προαπαιτούμενα μαζί με τη νέα δανειακή σύμβαση. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, όσοι χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ δεν τοκίζονται καθόλου, ενώ όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 επιβαρύνονται με επιτόκιο 3%. Ωστόσο, οι αλλαγέ που έρχονται για όσου έχουν μπει στη ρύθμιση θα περιλαμβάνει. Όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα πληρώνουν επιτόκιο 3% αντί για 5%, ενώ όσοι χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ δεν θα επιβαρυνθούν με τόκου εάν πληρούν αθρηστικά τι ακόλουθε τρει προποθέσει. Η οφειλή να μην είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι από φυσικό πρόσωπο, μη επιχειρηματία. Ε, η περιουσία του φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και ε, όταν έγινε η ρύθμιση τα, η, η οφειλή του φορολογούμενου να μην υπερεύαινε το 50% των αιτήσεων εισοδημάτων του φορολογουμένου. Εάν ο οφειλέτη δεν πληρεί τις παραπάνω προποθέσει, τότε θα τοκίζεται με 5% ο αριθμό των δόσεων θα επαναπροσδιοριστεί με βάση το εισόδημα. Έτσι, όσοι έχουν ζητήσει να πληρώσουν το χρέο του σε 100 δόσει, αλλά τα εισοδήματά του είναι υψηλά, τότε είναι πιθανό να κληθούν να πληρώσουν σε λιγότερε δόσει. Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, οι ίδιε πηγέ αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά παραμένει σταθερή στη θέση τη για δημιουργία φορέα διαχείριση των κόκκινων δανείων.